Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Γεια σας κύριε Φιλιππακόπουλε, χαίρετε και σε όλους τους τηλεθεατές. Θα πάμε στα όσα συμβαίνουν στο Λίβανο, αλλά πριν από αυτό, επειδή είχαμε αυτή την εξέλιξη σήμερα, αυτό το δημοσίευμα της Χουριέτ, όπου ξέρετε αυτά τα δημοσίευματα είναι και τόσο αθώα, ούτε έχει προκύψει από κάποιο ρεπορτάζ των συναδέλφων, των Τούρκων που βρήκανε. Είναι συγκεκριμένες διαρροές της τουρκικής πλευράς, όπου μέσω εφημερίδων ή μέσων περνάνε κάποιες θέσεις. Στην ουσία λένε ότι όλα είναι στο τραπέζι και αποστρατικοποιήσεις, κυριαρχία, γκρίζες ζώνες. Τα λένε όλα πάλι, κανονικότατα. Καταρχάς, αυτό το δημοσίευμα προέρχεται από μία δημοσιογράφο η οποία είναι πολύ έγκυρη και συνομιλήτρια σε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές του Ερντογάν. Ακριβώς. Άρα έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα. Ακριβώς. Αυτό που έχει γραφεί. Και απηχεί σε όλο το μέγεθος του δημοσιεύματος, απηχεί τις θέσεις της Τουρκίας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συζητάει με την Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Τουρκία ή η Ελλάδα έχει αποδεχτεί τις θέσεις της η μία της άλλης. Δεν έχει αλλάξει ποτέ η τουρκική πλευρά τις θέσεις της και το διατυμπανίζει συνεχώς. Τώρα θα μου πείτε γιατί συζητάει η Ελλάδα. Καλά κάνουν και συζητάμε, δεν είναι κακό, διότι αν μιλάς και μιλάς ενδεχομένως κάποτε να υπάρξει... Να σας πω τώρα σε αυτό που λέτε. Καλώς κάνουμε και συζητάμε. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έρχεται μετά από αυτό που μάθαμε μετά τη συνάντηση της Νέας Υόρκης, ότι οι δύο ηγέτες έδωσαν εντολή στους υπουργούς των εξωτερικών να συζητήσουν επί συγκεκριμένου όμως πεδίου. Ναι. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το δημοσίευμα. Δεν σημαίνει ότι αύριο πρέπει η ελληνική πλευρά, επειδή υπήρξε ένα δημοσίευμα, επειδή γνωρίζουμε ότι οι θέσεις ουσιαστικά της Τουρκίας είναι αυτές ότι σταματάμε τις διαπραγματεύσεις και δεν συζητάμε. Εμείς συνεχίζουμε να συζητάμε έχοντας υπόψη ότι εκεί το πάει η Τουρκία. Δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση την ελληνική πλευρά να το σταματήσει. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει θέσεις. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνυποσχετικό με το οποίο να πάμε στην Χάγη, διότι το λέει η ίδια η λέξη, συνυποσχετικό. Θα ισχυρίζεται η Τουρκία κάποια πράγματα, εμείς έχουμε το μόνο πρόβλημα που έχουμε. Ως υφαλοκρηπίδα, δεν υπάρχει για μας άλλο πρόβλημα. Δεν θα υπάρξει καμία εξάλλου και ούτε υπάρχει περίπτωση να μας παγιδεύσει η Τουρκία μετά από τις δεσμεύσεις που εμείς έχουμε διακηρύξει για το δικαστήριο της Χάγης, ότι δεν συζητάμε εκεί ούτε για θέματα στρατιωτικά, αποστρατιωτικοποίησης, ούτε για θέματα κυριαρχίας. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα μπορούσαμε να πέσουμε στην παγίδα, το να πάμε ότι συζητάμε για την υφαλοκρηπίδα και πηγαίνοντας εκεί να θέσει η Τουρκία το θέμα της υφαλοκρηπίδας δεν μπορεί να λυθεί, διότι πώς θα οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα τη στιγμή κατά η ΑΟΣ, τη στιγμή κατά την οποία εμείς αμφισβητούμε την ύπαρξη των νησιών. Άρα ξεκινάμε στο δικαστήριο, θα ισχυριστεί η Τουρκία, πρώτα αν είναι τα δικά της τα νησιά της Ελλάδος. Άρα σε φέρνει έμεσα να συζητήσει αυτά. Όμως αυτό, κατά αυτό το συγκεκριμένο, έχει δεσμευτεί με τις δηλώσεις που έχουν γίνει και το 1994 από ελληνικής πλευράς, αλλά το 2015 από την ελληνική κυβέρνηση, ότι το δικαστήριο της Χάγης, αν ποτέ φτάσουμε εκεί, δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε απόφαση που έχει σχέση με στρατιωτικά, η αποστρατιωτικοποίηση ή κυριαρχία. Δύσκολο θεωρώ να φτάσουμε υπ' αυτές τις συνθήκες στη φάση αυτή, να φτάσουμε στο δικαστήριο της Χάγης να τα συζητήσουμε. Άρα συζητάμε. Να βάλω μια άλλη, να προσθέσω μάλλον μια διάσταση σε αυτά που λέτε. Θεωρητικά, και να βάλουμε το σενάριο ότι πάμε στη Χάγη μόνο με το θέμα της υφαλοκρηπίδας, ξέρω εγώ, αλλά υπάρχει παγίδα αυτή που είπατε. Και ρωτώ όμως εγώ, θα πάμε στη Χάγη να συζητάμε με την Τουρκία και ενώ θα έχουμε το κυπριακό άλυτο, την Τουρκία να μιλάει για δύο κράτη. Πώς θα πάμε? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το έχει θέσει σαν προϋπόθεση για ότι... Καταλάβατε πώς το λέω, ότι πώς θα πάμε να συζητήσουμε. Θα έπρεπε αυτά τα δύο να είναι συνυφασμένα. Ακριβώς. Θα δώσει μια εικόνα η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια το θέμα το κυπριακό το ξεχωρίζει. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Αλλά εντάξει, και αυτό υπάρχουν απόψεις διάφορες και πώς το προσεγγίζουμε. Δηλαδή το ότι κοίτε μακριά η Κύπρος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το βγάλουμε από το μυαλό μας, διότι η Κύπρος είναι Ελλάδα. Και βέβαια είναι Ελλάδα. Ανοίγει στο ελληνικό έθνος. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βάσει αυτού θα πρέπει να